ακούσεις την φωνή σου σαν μικρό. Την φωνή σου σαν μικρό. Γεια σε όλους. Αυτό είναι ένα ακόμα βοηθητικό βίντεο, στο οποίο θα σας δείξω πώς να κάνετε τη φωνή σας σαν του Crow. Αυτό είναι το κανάλι του, αν δεν το ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Αυτός τροποποιεί τη φωνή του για να μην γίνεται αντιληπτός, το καταλάβει κάποιος και φανεί ποιος είναι. Για να κρατάει την ανωνυμία του. Η ελευθερία για να δούμε λίγο του λόγου πώς ακούγεται τη φωνή. Απειρή και σήμερα θα σας δείξω γιατί. Η ελευθερία του λόγου είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει αυτή η χώρα στον κόσμο. Ωραία, λοιπόν, τσεκάρτε και το κανάλι του, είναι... μιλάει για πολύ ωραία πράγματα και δεν λέει κοτσάνες στα επιχειρηματολογεί και είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, τη φωνή του δεν την έχει πολύ αλλαγμένη. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα με τα οποία μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν και προγράμματα όπως το MorphVox, το οποίο δεν είναι όμως free. Πρέπει να το αγοράσετε ή να το κατεβάσετε. Γκούχου, γκούχου. Αλλά εγώ θα σας δείξω ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο θα σας το έχω στη σελίδα. Με το MorphVox που σας είπα μπορείς να αλλάξεις live τη φωνή σου. Δηλαδή την ώρα που μιλάς, κατευθείαν αλλάζεις. Δεν χρειάζεται μετά να την κάνεις κάποια μετατροπή. Λοιπόν, εγώ αυτό το πρόγραμμα που θα σας δείξω είναι το Free Voice Changer. Θα το κατεβάσετε από εδώ, από το cnet.com. Δύο λεπτά να σας δείξω. Να το, το κάνετε. Θα το κάνετε αποθήκευση και μετά μόλις κατέβει, run. Λοιπόν, αφού το κάνετε εγκατάσταση, θα το ανοίξετε. Και πώς θα εισάγετε ένα αρχείο. Εγώ εδώ πέρα έχω ήδη ανοίξει ένα αρχείο. Θα πάτε εδώ στο Open File, επειδή άμα το σύρετε έτσι δεν πάει. Θα πάτε εδώ στο Open File. Και θα διαλέξετε ένα αρχείο από αυτά που θέλετε. Εγώ έχω διαλέξει αυτό εδώ. Πατάμε και open. Και μετά από εδώ το ακούμε. Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τη διαφορά του κραξίματος και του σχολιασμού. Ωραία. Αυτό το βίντεο το έχω ανεβάσει αν θέλετε τσεκάρετε το. Και πάμε να αλλάξουμε τη φωνή. Εδώ είναι η ταχύτητα της φωνής και εδώ είναι το πόσο ψηλά θα την κάνουμε. Τώρα, δύο σεμιτόνια, δύο σεμιτόνς είναι ένας τόνος. Οπότε με το ένα σέμιτον δεν αλλάζει πολύ. Για να ακούσουμε. Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τη διαφορά του κραξίματος και του σχολιασμού. Έχω την εντύπωση ότι κάπου εδώ πρέπει να το κάνει και ο Crow. Για να δούμε στα δύο, στον ένα τόνο δηλαδή, στα δύο σέμιτονς. Τώρα με όλο αυτό το drum roll που κρατήσαμε στο YouTube. Πιστεύω τόσο το αλλάζει ο Crow. Τέλος πάντων, αν θέλετε κάποια άλλη αλλαγή τώρα. Για να πάμε να το κάνουμε λίγο ακόμα. Στα τρία. Υπάρχει μια διαφωνία για το τι θεωρείται κράξιμο και τι σχολιασμό. Πολύ ωραία. Και μπορούμε μετά να τη κάνουμε, αν το κάνουμε αντίθετα, θα γίνει πιο αργά. Πιο βαριά η φωνή. Για να πάμε να το ακούσουμε στο πλην 2. Λοιπόν, αρχικά, κράξιμο είναι όταν... Το πλην 3. Εντοπίζεις... είναι να βρεις κάτι λάθος σε κάποιον. Βλέπετε, γίνεται πολύ μπάντα η φωνή. Νομίζω είναι πιο εντυπωσιακό να την έχεις έτσι. Λοιπόν, οπότε έτσι γίνεται η αλλαγή. Τώρα το έχω στη πιο βαριά. Και από εδώ θα μπορείτε να μιλάτε πιο γρήγορα. Δηλαδή πέρα του ότι αλλάζει φωνή, θα ακούγεται και πιο γρήγορα σαν να μιλάτε το speed. Ωραία. Ή πιο αργά. Άμα το πάτε αργά, θα ακούγεται σαν μαστουρωμένη. Δείτε λίγο. Καταρχάς το κράξιμο βγαίνει. Βλέπετε πώς ακούγεται. Λοιπόν, και εδώ ελέγχεται την ένταση. Εντάξει, εδώ είναι στο φυσικό της, όπως τη βάλατε, το 100% ακούγεται έτσι. Τώρα, αν θέλετε, το κάνετε τίποτα πιο σιγανά ή πιο δυνατά, το αλλάζετε από εδώ. Και επίσης, για να το κάνετε save, θα πρέπει να τελειώσει και να πάει στην αρχή. Να είναι πάει εδώ, δηλαδή, εδώ στην αρχή. Οπότε βάλτε το λίγο στο τέλος και αφήστε το να τελειώσει. Ωραία. Και πατάμε save. Και το κάνουμε save MP3, M4A, WAV ή WMA. Αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας βοήθησε. Και κάντε εγγραφή επειδή κάνω πολλά τέτοια βοηθητικά βίντεο. Και έχω σκοπό να κάνω και θεματικά βίντεο. Όπως το προηγούμενο που ανέβασα που μιλάω σχετικά για το κράξιμο και το YouTube drama. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!